συγχαρητήρια για την χθεσινή απονομή του επίτιμου διδάκτορα του Πρωθυπουργού από ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Χαίρομαι ότι κάνετε μεγάλα βήματα έστω και στη διπλανή χώρα στα πανεπιστήμια. Βέβαια, πραγματικά νομίζω ότι εκεί πέρα θα υπάρξει και διατριβή, ειδική διατριβή για τη συμπεριφορά, πως ο Πρωθυπουργός λέει τόσα πολλά ψέματα. Έχουν χιούμορ οι Τούρκοι γείτονες. Αναγόρευσαν τον Πρωθυπουργό επίτιμο διδάκτορα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο οικονομίας. Και νομίζω ότι έχουν πολλά να διδαχτούν οι Τούρκοι για το πώς κλείνεις τις τράπεζες, για παράδειγμα, στη χώρα σου και πώς οδηγείς 60.000 επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Κάνει public relations, δημόσιες σχέσεις με τον Τούρκο ομόλογό του. Βραβεύεται και γίνεται επίτιμος καθηγητής πανεπιστημίου σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Εξέλιξη θετική είναι και αυτή. Κάνει συμφωνίες με την Τουρκία, κύριε Υπουργέ, για την ελευθερία του τύπου, με την Τουρκία. Θα πάρουμε τεχνογνωσία για την ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Ερντογάν. Το αλήθειες και ψέματα, αυτό το λογοπαίγνιο για το οποίο θα κάνουν διδακτορικό οι γενιές του μέλλοντος με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν αρκετά διδακτορικά για το αλήθειες και ψέματα στην πολυετή διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα τον παρέπεμπα στη βιβλιογραφία αυτή, είναι αρκετά επαρκής. Η ειρωνία και η πολιτική, το όλα είναι καταστροφικά και ότι δεν έχει αποτελέσματα η κυβέρνηση, νομίζω ότι δείχνει την ένδια των επιχειρημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η συνεργασία των δημόσιων πανεπιστημίων της Ελλάδας με πανεπιστήμια της Τουρκίας έχει γίνει και στα περιθώρια της συναντήσης.